Να ακούσουμε την νεαρή μαθήτρια, γιατί είναι και αργά. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Παντελάρου, που είναι μέλος του Συντονιστικού Αθήνας. Να ρωτήσω τι τάξη πάτε, κυρία Παντελάρου. Καλησπέρα, τρίτη λυκείου. Καλησπέρα. Μάλιστα, πάτε τρίτη λυκείου, είναι μια κρίσιμη χρονιά για εσάς. Ναι, ακριβώς. Κυρία Παντελάρου, είναι μια χρονιά η οποία θα κρίνει, γιατί έτσι είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τι θα κάνετε στη ζωή σας. Ή τέλος πάντων θα έχετε ένα πολύ σπουδαίο τεστ στο τέλος αυτής της χρονιάς, που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 3-4 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, βλέπουμε πάρα πολλές καταλήψεις σε πάρα πολλά σχολεία. Και μια μεγάλη κριτική που σας ασκήθηκε ότι τα παιδιά είτε θέλουν να χάσουν μάθημα είτε θέλουν να φορούν μάσκες. Γιατί λοιπόν κάνετε κατάληψη, κυρία Παντελάρου? Λοιπόν, εμείς καταρχάς ξεκαθαρίζουμε ότι έχουμε αιτήματα που κάνουμε κατάληψη, πολύ συγκεκριμένα. Έχουν γίνει περίπου αυτή τη βδομάδα συνολικά 700 καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες δεν έχουν γίνει έτσι χωρίς λόγο και αιτία. Εμείς αρχικά να πούμε ότι δεν λέμε ότι δεν φοράμε τη μάσκα. Εννοείται ότι πρέπει να φοράμε τη μάσκα, αλλά αυτό το μέτρο δεν αρκεί από τη στιγμή που είμαστε 23 και 27 παιδιά ανά τάξη. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή και σε αίθουσες που δεν απολυμαίνονται. Οπότε προφανώς έχουμε πρόβλημα με αυτό. Δεν μπορούν να μας λένε ότι δεν έχουμε λόγο. Ή για παράδειγμα, λείπει από πάρα πολλά σχολεία προσωπικό καθαριότητας. Ή και σε όσα σχολεία έχουμε, είναι μία καθαρίστρια η οποία τρέχει πανικόβλητη να δει τι θα πρωτοκαθαρίσει. Με αποτέλεσμα να αλλάζουμε τάξεις, να πηγαίνουμε από κατεύθυνση σε γενική παιδεία, για παράδειγμα, εμείς της τρίτης λυκείου ή της Δευτέρας, και να μην απολυμαίνονται τα θρανία, οι χώροι που κάνουμε μάθημα. Κυρία Παντελάρου, επειδή είδα τη διαδήλωσή σας χθες, είδα ότι όλα τα παιδιά που διαδηλώνατε φορούσατε μάσκες, κανονικά είχατε αιτήματα. Ωστόσο, υπάρχει μία κριτική. Είδαμε και γονείς σήμερα στον Άλυμο να προσπαθούν έτσι με έναν πολύ παράδοξο τρόπο, να μου επιτραπεί, να σπάσουν την κατάληψη των μαθητών. Πώς το είδατε εσείς αυτό, τι συμβαίνει, πώς οι γονείς δεν καταλάβαιναν, είχαν πολιτικό κίνητρο, γιατί φτάσαμε σε τέτοια σημεία, δηλαδή, σε τέτοιες εικόνες με παιδιά να έχουν γρατζουνιές και εκδορές στα χέρια? Εμείς καταρχάς καταγγέλουμε αυτό το γεγονός και ως συντονιστικοί. Δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνονται τέτοια πράγματα, όπως αντίστοιχα δεν γίνεται και να έρχεται αστυνομία σε καταλήψεις και εισαγγελείς για να μας τρομοκρατούν. Εμείς όσον αφορά τους γονείς, εμείς τους γονείς και τους καθηγητές μας τους θέλουμε δίπλα μας. Γιατί είναι ένας δίκαιος αγώνας, τον οποίο αφορά εμάς, αφορά και εκείνους, αφορά τα παιδιά τους. Θα πρέπει να είναι κοντά μας και να βοηθήσουν σε αυτό, αντί να βρίσκονται απέναντί μας. Και στην προκειμένη περίπτωση να βιαιοπραγούν κιόλας ενάντια σε μαθητές. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν σίγουρα γονείς οι οποίοι ανησυχούν και που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, αλλά τώρα μιλάμε, επειδή μιλάμε για τις καταλήψεις για το γυμνάσιο και το λύκειο, μιλούν αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, και λένε ωραία, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα, αλλά με τις καταλήψεις δεν θα κερδίσουμε τίποτα, απλώς θα χάσουν τα παιδιά μάθημα και... Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ μεγάλες και ριζικές αλλαγές. Είναι πάγια η συζήτηση και η κριτική στις καταλήψεις. Είναι κλασική συζήτηση, αλλά αυτή είναι, ας πούμε. Καταρχάς, εδώ να πούμε ότι ήδη χάνεται μάθημα σε διάφορα σχολεία, γιατί παιδιά κολλάνε κορονοϊό και έχουν κλείσει αρκετά σχολεία σε όλη την Ελλάδα λόγω αυτού. Εμείς ως μαθητές λέμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε για να αντιδράσουμε σε αυτό, γιατί έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις. Το ξέρουν και η κυβέρνηση και όλοι ξέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς αντιδράμε, γιατί δεν γίνεται να περιμένουμε να κολλήσουμε κορονοϊό για να πούμε ότι εδώ αυτό που γίνεται είναι λάθος. Θέλουμε περισσότερα μέτρα προστασίας. Οπότε, προφανώς, πρέπει και εμείς με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Όπως γνωρίζουμε και μέσα στα σχολεία, αλλά και ότι ας πούμε χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς για να πάμε στο σχολείο μας, για να πάμε στις δραστηριότητές μας και είμαστε ένας πάνω στον άλλον. Σε οποιαδήποτε περίπτωση φαίνεται ότι τα μέτρα δεν παίρνονται. Δεν μπορούμε να μας λένε συνέχεια μια ατομική ευθύνη, ατομική ευθύνη. Ναι, φυσικά ατομική ευθύνη και τη μάσκα μας να φοράμε. Αλλά επίσης και το εφτάωρο. Δεν βγαίνει άμα δεν τηρούνται αποστάσεις, άμα δεν είμαστε λιγότερα παιδιά ανά τάξη. Με κάποιο τρόπο να αποσυμφορηθούν τα σχολεία. Δηλαδή δεν λέμε κάτι παράλογο. Και η κυβέρνηση είχε 2 μήνες στην καραντίνα, 3 μήνες το καλοκαίρι. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, ειδικά στα σχολεία που έχουμε σοβαρά
κτηριακά προβλήματα, να μεριμνήσει έτσι ώστε κάπως να αποσυμφορηθούν. Δεν γίνεται παντού στα μετρό, στα μαγαζιά να λένε τηρούνται αποστάσεις και στα σχολεία να μας λένε ότι δεν χρειάζεται, δεν κολλάει άμα δεν τηρούμε αποστάσεις. Είναι οξύμορο. Κυρία Παντελάρου, καταλαβαίνω το οξύμορο του πράγματος. Θα ήθελα όμως για ακόμη μία φορά, γιατί η επανάληψη εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, μιας και στο σχολείο είναι η μητέρα της μάθησης. Εσείς δεν είστε ενάντια στη μάσκα. Έχετε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία είναι αποσυμφόρηση της τάξης, περισσότερο προσωπικό καθαριότητας και περισσότεροι καθηγητές. Αυτά τα έχετε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας, ας μην γελιόμαστε, ξέρει. Έχουμε βγάλει και ως Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας και οι Συντονιστικές Επιτροπές όλη της Ελλάδας. Έχουμε βγάλει τις ανακοινώσεις μας. Αλλά τώρα μην μας λέει και το Υπουργείο ότι δεν γνωρίζει ότι δεν έχουμε καθηγητές σε όλα τα σχολεία. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Η κυρία Κεραμέο σήμερα είπε ότι δεν είναι λύση σε καμία. Η κατάληψη δεν είναι η λύση και ποτέ δεν θα είναι η λύση. Σε αυτό εσείς, μια νέα κοπέλα που έχει όνειρα για τη ζωή της, θέλει να κάνει πράγματα, να σπουδάσει, να μορφωθεί, θέλει ένα καλύτερο σχολείο. Τι απαντάτε? Εμείς προσπαθούμε να αγωνιστούμε με τους τρόπους που μπορούμε. Δηλαδή, γι' αυτό κατεβαίνουμε και στο δρόμο, γι' αυτό και κάνουμε καταλήψεις. Εμείς φυσικά και θέλουμε να κάνουμε μάθημα και θέλουμε τα σχολεία μας ανοιχτά. Όμως, όταν ξέρουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση του κορονοϊού κιόλας, εμείς κινδυνεύουμε από αυτό και εμείς και οι οικογένειές μας κυρίως, που έχουμε και ευπαθείς ομάδες στο σπίτι, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι, να το προσπερνάμε και να λέμε ότι εντάξει, θα περιμένουμε μήπως μας προστατέψουν με κάποιο τρόπο αργότερα. Θα είναι αργά αργότερα. Μάλιστα. Κυρία Παντελάρου, να σας ευχαριστήσουμε, να σας αφήσουμε να επιστρέψετε στην κανονικότητα αυτή την περίεργη που έχετε ως μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τους αγώνες, τους προσωπικούς και για τους συλλογικούς σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επανερχόμαστε με Κότσιρα Νικολαίδη Κρυθαρίδη για να συζητήσουμε όλα όσα ακούσαμε και άλλα πολλά.